Νοϊού. Να ξεκινήσουμε με την κατανομή των ποσοστών θνησιμότητα ανά τον ναι. κόσμο, τα οποία έχουν ανέβει κατά πολύ. Ε, να δούμε την Ινδονησία, η οποία η Ινδονησία είναι μια χώρα την οποία δεν την ακούμε σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό. Έχουμε ποσοστό θνησιμότητα 9,4%. Έχει λίγα κρούσματα, αλλά αρκετοί από αυτού που έχουν νοσήσει έχουν χάσει χώρα. την ζωή του. Η Ιταλία έχει σκαρφαλώσει στο 11,7% τη ε, θνησιμότητα. Ε, ακολουθεί. Η Ισπανία με 8,9% η Ολλανδία, 8,27% το Ηνωμένο Βασίλειο και η Γαλλία με 6,7%. Οι Ηνωμένε Πολιτείε έχουν αφήσει το 1,4% που είχαν πριν από μερικέ ημέρε και είναι. έχουν σκαρφαλώσει στο. Δεν έχουν σκαρφαλώσει, έχουν ανέβει ε, κατά μία σχεδόν μονάδα, είναι στο 2,3% το ποσοστό θνησιμότητα. Μέσα σε μερικέ ημέρε είναι αρκετά μεγάλη άνοδο. Ε, αυτό δείχνει το πόσο μεγάλη διαφορά και πόσο μεγάλη εξάπλωση έχει ο ιό ε, από όταν ξεκίνησε στην Κίνα, αν και τι τελευταίε ναι. ε, ημέρε υπάρχουν κάποιε πληροφορίε για ναι. πολύ μεγαλύτερο αριθμό ανθρώπων που έχουν ε, χάσει τη ζωή του για πολλού παράγοντε, όχι μόνο ε, άμεσα Ετάξει, από την κορονοϊό. Αυτή που δημιουργήθηκε από την πλευρά των Ηνωμένων mm -hmm. Πολιτειών, κατά πόσο στην mm -hmm. Κίνα αποκρύπτουν στοιχεία mm -hmm. και αποκρύπτουν ε, νεκρού και δίνουν το ποσοστό το οποίο οι επιθυμούν. Είναι ένα αυτό το κομμάτι, αλλά yeah. είναι και άλλα στοιχεία τα οποία θα δούμε και τι επόμενε ημέρε και από άλλε χώρε. Γιατί υπάρχει ένα αριθμό ο οποίο καταγράφεται από τον από τα Μαλή. νοσοκομεία. Ωστόσο, υπάρχουν και αριθμοί ε, 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 ανθρώπων που έχουν χάσει τη ζωή του χωρί να έχουν νοσηλευτεί. Οπότε θα δούμε πολλά ακόμα στη συνέχεια. Εδώ βλέπουμε τα κατακεφαλήν κατακεφαλή, κρούσματα ανά αναχώρα. Ε, το Λουξεμβούργο είναι η χώρα η οποία έχει του περισσότερου πολίτε τη μολυσμένου. Ο αριθμό που βλέπουμε είναι ανα 100.000 πολιτών τη κάθε χώρα. Άρα, 100.000 πολίτε έχουν 358 νοσήσει. Σε έναν αριθμό συνολικών πολιτών 608.000 καταλαβαίνουμε ότι είναι ε, αρκετά μεγάλο νεκρό. το ποσοστό. Mm -hmm. Δεύτερη έρχεται Ισπάνια. η Ισπανία που έχει εξαπλωθεί ε, στο μεγαλύτερο μέρο του πληθυσμού. Η Ιταλία είναι η τρίτη χώρα σε εξάπλωση. Ελβετία mm -hmm. Το Βέλγιο, το οποίο επίση έχει πάρα πολύ μεγάλο ε, αριθμό κρούσματων σε σχέση με τον Σωστό. πληθυσμό του. Και η Αυστρία. Ε, και να συνεχίσουμε και με, με κάποιε ακόμα χώρε που ναι. έχουν ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Και η Νορβηγία έχει πολύ μεγάλο αριθμό σε ναι. σχέση με τι υπόλοιπε εξάπλωσει. Ε, η Γερμανία τώρα ανεβαίνει, δεν έχει, ανεβαίνει αλλά δεν έχει ε, τόσο μεγάλο αριθμό mm. εξάπλωση σε σχέση με τον πληθυσμό της πάντα, όσον αφορά, όσο οι προηγούμενες χώρες που είδαμε. Η Γαλλία. Έχει επίση αρκετού ε, ανθρώπου οι οποίοι έχουν νοσήσει και το Ιράν. Ε, και οι Ηνωμένε Πολιτείε είναι μόλι το 58. Πάντα αυτοί οι αριθμοί σχετίζονται με τον συνολικό πληθυσμό τη χώρα. Αυτό... Σε άλλη φάση είναι mm. το Ιράν, σε άλλη φάση ΗΠΑ. Σωστή, οι ΗΠΑ. Οι ΗΠΑ είναι στην αρχή, το Ιράν είναι στη μέση του προβλήματο. Ναι, ωστόσο, το Ιράν μπορεί να έχει, έχουμε ξαναπεί, ότι έχει πάνω από 3.000 νεκρού. <σχεστά> ε, κρατά ε, την μετάδοση του ιού ε, λίγο σταθερή, <σχεστά> θα μπορούσαμε <σχεστά> να, πήρα, <σχεστά> να πούμε. Ε, δεν έχουμε αυτή την ε, τραγική αύξηση <σχεστά> που είχαμε ε, των νεκρών και στην Ισπανία και στην <σχεστά> Βρετανία και στην Γαλλία. Ευχαριστούμε, Ελευθερία Νταμπατζή. Θα σε δούμε και στην πορεία τη εκπομπή. Yeah. Νομίζω ότι μπορούμε να σε δεχθούμε ευθύ αμέσω με Μιλάνο με τον ε, κάτοικο, Έλληνα κάτοικο τη πόλη, τον κύριο Βαγγέλη Τζιόζιο. Καλή σα μέρα, κύριε Τζιόζιο, από την Αθήνα. Καλημέρα. Καλή σα καλή σας ημέρα από ένα Μιλάνο που είναι σε μια τεχνητή ύπνωση, τουλάχιστον μέχρι τι 13 Απριλίου, όπω ανακοινώθηκε. Με πιθανό ενδεχόμενο και λογοπαίγνιο του Πρωθυπουργού να πάει και πιο μετά. Δηλαδή, τι είναι, λέει και 14. Βάσει των γραφημάτων που δείχνουν για τη Λογαρδία, είμαστε στο πικ.